Με το εισιτήριο αναχείρας για ένα ταξίδι σμιλεμένο στο χώρο και το χρόνο, Έλληνες και ξένοι πέρασαν το κατόφλι του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Η συμμετρία, το λιτό και απέριτο, αλλά και η εκοφαντική σιωπή των αγαλμάτων προκαλούν στον επισκέπτη θαυμασμό και δέος, αλλά και την αίσθηση του ανολοκλήρωτου. Το μοναδικό αρχιτεκτόνημα αποτελεί το πιο πιστικό επιχείρημα πλέον για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό το μήνυμα κατέστησε σαφές η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία κατά τη λαμπρή και γεμάτη συμβολισμού στα τελετή των εγγενείων. Ένα μήνυμα που έλαβε ολόκληρη διεθνής κοινότητα. Μοναδική παραφωνία τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ειρήνη Βασάλου θα μας ενημερώσει για την πρώτη μέρα της επίσκεψης του κοινού στο μουσείο, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε το μήνυμα που εξέπεμψε η τελετή των εγγενείων. Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η λαμπρή τελετή των εγγενείων. Αντί κορδέλας, ο Πρωθυπουργός, ακολουθώντας το αρχαίο τυπικό, τοποθέτησε αμφορέα στο πρώτο βήμα του μουσιακού χώρου για να διαβεί πρώτος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Τα μηνύματα και οι συμβολισμοί του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και μεταφέρουν σε κάθε γωνιά του κόσμου την ουσία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Δημοκρατία, γνώση, λιτότητα, αισθητική. Για μας τους Έλληνες είναι κάτι παραπάνω. Είναι η ταυτότητά μας και η περηφάνεια μας. Τιμούμε όλους εκείνους που οραματίστηκαν και εργάστηκαν για τη δημιουργία του. Τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, που εμπνεύστηκε και δρομολόγησε από το 1976 τις αρχικές διαδικασίες. Την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, που έδωσε από τη δεκαετία του 80 μεγάλη όθηση στην κοινή προσπάθεια. Τους επιστήμονες, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους αρχαιολόγους, τους εργάτες που κατέθεσαν εδώ την έμπνευση, το πάθος, τη δουλειά τους. Επάνω βλέπετε τις καριάτιδες και δεξιά και αριστερά είναι τα μικρά ιερά που φόλιαζαν γύρω από την Ακρόπολη για τον απλό άνθρωπο. Η πρώτη ξενάγηση εντυπωσίασε τους υψηλούς προσκεκλημένους, αλλά και όσους παρακολούθησαν τη μοναδική περιήγηση από την ΕΕ. Η τελετή εγγενείων του νέου μουσείου, που μετέδωσε απευθείας η ΝΕΤ, απέσπασε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στην Ελλάδα και όπου εκπέμπει δορυφορικά η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AGB, από τις 8 μέχρι τις 9.30 το βράδυ, η συνολική τηλεθέαση στη δημόσια τηλεόραση έφτασε τα ποσοστά 30,1, 31,8, 34,2, 38,6, 40,6, 38,8.